είναι το Διεθνής Οργανισμός για την Ανατολική Μεσόγειο. Ενισχυμένο με το αίτημα προσχώρηση τη Γαλλία και των Ηνωμένων Πολιτειών για να καταστούν μόνιμο παρατηρητή, το Ενεργειακό Φόρουμ Ανατολική Μεσογείου θεσμοθετείται στο πρότυπο του ΟΠΕΚ. Με τα 7 ιδρυτικά του μέλη, Κύπρο, Ελλάδα, Αίγυπτο, Ιταλία, Ισραήλ, Ιορδανία και Παλαιστίνη, να μονογράφουν το ιδρυτικό καταστατικό. Έδρα του το Κάιρο και στόχο του η κοινή αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου τη περιοχή, τη στιγμή μάλιστα που η Άγκυρα απειλεί πω θα στραγγαλίσει κάθε κίνηση χωρί την αδειά τη. Τα ιδρυτικά μέλη τόνισαν πω το Ενεργειακό Φόρουμ Ανατολική Μεσογείου σέβεται πλήρω τα δικαιώματα των μελών του επί των ενεργειακών του αποθεμάτων, όπω προτάσει το Διεθνές Δίκαιο, και τη βούλησή του για δομημένο διάλογο, καθορισμού αντζέντα για κοινέ στρατηγικέ και ενεργειακέ πολιτικέ, στην βάση κοινού οράματο για συνεργασία και ευημερία στην περιοχή. Ξεκάθαρα τα μηνύματα που οι συμμετέχοντε έστειλαν στην Άγκυρα. Η Μεσόγειο ανήκει σε όλου. Καμιά χώρα δεν μπορεί να την διεκδικεί ή να εμποδίσει θαλάσσιε δραστηριότητε και τη μεταφορά του αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προ την Ευρώπη και αυτή είναι η απάντηση προ την Τουρκία. Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντήληψη Τουρκία-Λιβύη αποτελεί απόδειξη τη τουρκική στρατηγική για παραβίαση του διεθνού δικαίου. Πρώτη στο στόχο ίδρυση του Φόρουμ είναι η συνεργασία στη βάση του διεθνού δικαίου. Η Τουρκία μπορεί να συμμετέχει υπό την προπόθεση σεβασμού του διεθνού δικαίου και διακοπή των παράνομων δραστηριοτήτων τη Συγκυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Το κείμενο του ιδρυτικού καταστατικού, ω έχει συμφωνηθεί σήμερα, θα τεθεί ενώπιον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλεγχο, αφού τρει από τι επτά ιδρυτικέ χώρε είναι κρατημέλη, και, συνεχεία, θα επικυρωθεί επίσημα με τι υπογραφέ των επτά ιδρυτικών μελών. Με ευρία διακομμα...